Τα καλυστία Star Ελλάς Miss Ελλάς επέστρεψαν ξανά σε οθόνες μας μετά από 8 χρόνια, αλλά μετεμποδίων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίζω όμως και εσάς που θα παρακολουθήσετε αυτή την πραγματικά υπέροχη ευραδιά από το σπίτι. Η τηλεοπτική κάλυψη κόνταψε στον κυκλώνα Ζορμπά και το Μαύρο έκανε αισθητή την παρουσία του στον αέρα του Μακεδονία TV. Εκτός από το Μαύρο, υπήρχαν και περιπτώσεις που παρουσιάστρια ακούγαμε, αλλά παρουσιάστρια δεν βλέπαμε. Θέλω να σας ζητήσουμε ένα συγγνώμη, διότι καταλαβαίνετε με την κακοκαιρία υπήρξε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα και ευτυχώς, κορίτσια μου, μην τα δείξουμε τα κορίτσια τώρα, δεν θέλω να κάψουμε την εμφάνιση. Παρουσιάστρες βραδιάς, η Νικόλετα Ράλη, που προσπάθησε με χαμόγελο να ξεπεράσει τα πολλά τεχνικά προβλήματα. Εδώ μέσα η ατμόσφαιρα παραμένει υπέροχη. Και αυτό θέλουμε λοιπόν να βγει και αυτή τη στιγμή και για τη συνέχεια σε όλα τα σπιτικά, όπου και αν είστε, όπου και να μας βλέπετε. Στην Επιτροπή του Θεσμού κάθισαν πολλοί και διάφοροι. Ανάμεσά τους ο Νίκος Αναδιώτης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και η δημοσιογράφος Πολυξένη Καραμίχα. Η βραδιά θα μπορούσε να ονομαστεί κάλλιστα Next Top Εστεμένη, αφού πολλές από τις διαγωνιζόμενες που κόπηκαν από την Επιτροπή του Next Top Model βρέθηκαν να περπατούν στην πασαρέλα του Star Ελλάς Miss Ελλάς 2018. Ανάμεσά τους η Ρόδη Μητροπούλου, η Ζάνα Μπερτάκη αλλά και η Ιωάννα Μπέλα που κατέκτησε και τον τίτλο της Star Ελλάς. Star Ελλάς 2018 είναι ο αριθμός 14. Η Ιωάννα Μπέλα. Φυσικά κάποιες δεν χάρηκαν με τη χαρά της Ιωάννας Μπέλα, αφού όπως βλέπουμε στα πλάνα η διαγωνιζόμενη στην άκρη συγκρατεί με τα βία στο θυμό της για να μην ξεμαλιάσει οτιδήποτε υπάρχει σε απόσταση ενός χιλιόμετρου. Για την ιστορία η κοπέλα δεν κατέκτησε κανέναν τίτλο. Παρεμπιπτόντως η Ιωάννα Μπέλα κατάφερε να εξαφανίσει και τα τατουάζ από τα πόδια της που είχαν γίνει αντικείμενο σχολιασμού από την Επιτροπή του Next Top Model. Για την ιστορία επίσης να σας πούμε ότι Miss Ελλάς αναδείχθηκε η Μαρία Λεπίδα και Miss Young η Αγγελική Μαυρομάτη. Αλλάζω τρόμο όταν με βλέπουν, τρομοκρατία, όλοι στην αφετηρία, εγώ τερματίζω, όλοι εμένα κοιτάνε. Τα καλυστία ξαναέρχονται στο προσκήνιο μετά από την κρίση που νομίζω ότι έκανε όλη τη χώρα να αισθάνεται μίζερη. Νομίζω ότι τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να αισθανόμαστε πιο χαρούμενοι, πιο αισιόδοξοι για το μέλλον. Η νικήτρια θα ταξιδέψει για το Miss Ιφιλίος. Και οι δύο νικήτριες, γιατί έχουμε και τη Star Ελλάς και τη Miss Ελλάς. Η μία θα πάει στην Ταϊλάνδη και η άλλη θα πάει στη Σάνια στην Κίνα. Κριτήσω και δεν πήγα πουθενά, αγαπούν, δεν θα πήγαινε ούτε σε καλυστή, γιατί εγώ, ο σωματότυπος ο δικός μου είναι τις απλής κοπέλες, αυτής που τρέχει με ένα κοφίνι να μαζέψει τα σταφύλια το Σεπτέμβριο, τα πορτοκάλια τον Μάιο, τις μπανάνες το Φεβρουάριο, στη Βραζιλία, τέτοιο πράγμα. Θα πήγαινες εσύ σε καλυστία? Νομίζω ότι ήμουν λίγο μικρότερη, όχι ότι μεγάλωσα, αλλά τώρα στη φάση που είμαι δεν με γεμίζει αυτό τόσο. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι είμαι υπέρ των πλαστικών. Εντάξει, είναι και ο άντρας μου, θα ήταν παράλογο να μην είμαι. Αυτό πήγαινα, μετά θα φας παντόφυλλο. Και μάλιστα έχω πει και για διάφορες πλαστικές που κάνει και εγώ σε μένα. Απλά γενικά είμαι υπέρ των καλών πλαστικών, των καλών και των ωραίων αποτελεσμάτων. Ήταν πολύ γρήγορο, πολύ όμορφο, με πάρα πολλές ωραίες εμπειρίες. Και θα το ξανά έκανα πάλι και πάλι και πάλι. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο άγχος σου για σήμερα? Νομίζω οι ερωτήσεις ήταν το πιο μεγάλο, ναι, ναι. Πολλοί είπαν ότι σου δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία με τη συμμετοχή σου εδώ, με τον τίτλο της Star Ελλάς. Μου δόθηκε δεύτερη ευκαιρία, δεν μπορώ να το πω έτσι. Μου δόθηκε μια ευκαιρία όπως δόθηκε και σε όλες τις κοπέλες. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που πήρα τον τίτλο της Miss Ελλάς και θα μπορέσω να εκπροσωπήσω τη χώρα μου και στο εξωτερικό. Ήταν πολύ ωραία. Πρώτη εμπειρία, πρωτόγνωρη για μένα και ελπίζω και σαν ανώτερα. Τα έφερε η ζωή, έγινε παρουσιάστρια και ποιος θα το περίμενε, ξεκινώντας από τα καλεστία, ότι θα έρθει η μέρα που θα τα παρουσιάσω εγώ. Είναι τεράστια, τεράστια, τεράστια χαρά μου γι' αυτό. Και παρά το πρόβλημα το τεχνικό που είχατε στην αρχή, τα πήγες πάρα πολύ καλά. Αυτά συμβαίνουν πάντα όταν κάνεις μια ζωντανή εκπομπή. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να ξέρει λεπτομέρειες. Όταν είμαστε σε ένα χώρο που δεν είναι στούντιο, υπάρχει ένα βαν απ' έξω. Δηλαδή, εμείς μας βλέπετε εσείς μέσω δορυφόρου. Όταν λοιπόν δεν έχει καλό καιρό, τέτοιο κακό καιρό δηλαδή, είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβούν τέτοια πράγματα. Σήμερα ο καλός τι σου είπε, έτσι όπως έγινε? Δεν έχω προλάβει να πειράξω αυτή τη στιγμή το κινητό μου, δεν έχω ιδέα.
αν με ψάχνουν, ποιοι με ψάχνουν, τι με έχουν στείλει, τίποτα.